μια απλή εταιρεία, όπως εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει αν απλά διαβάσει το όνομά της. Είναι στην ουσία για μας ένας μεγάλος διάβλος, ο οποίος ενώνει τον τεχνολογικό κόσμο, τα χρηματοοικονομικά και τους συνεταιρισμούς και βέβαια την εταιρεία πληροφορικής Neuropublic, η οποία ως πάροχος υπηρεσιών Ευθυούς Γεωργίας αποφασίσαμε σήμερα να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση αυτή. Σκοπός είναι να αναδειχθούν όλα τα μείζωνα ζητήματα που σχετίζονται με την νέα ΚΑΠ, τις επιδοτήσεις, τον ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού της επόμενης εποχής. Και ως εκ τούτου είναι και μεγάλη τιμή για εμάς που βρίσκονται εδώ σήμερα άνθρωποι από όλο το φάσμα του πρωτογενούς τομέα και όχι μόνο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και τους ομιλητές. Και πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους επίσημους, τον κύριο Λαυρόπουλο, τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Μαντά, τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Στάθενα Στασόπουλο, τον κύριο Παναγιώτη Λευρά από το ΚΕΠΙΕΛ, τον προϊστάμενο της ΔΑΟΚ, τον κύριο Πεπερέτο που βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας από το Σύνδεσμο Ελληνικής Κοινοτροφίας. Είναι σημαντικό να ακουστούν όλα τα ζητήματα και για να μην σας κουράσω όλα, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Λαυρόπουλο για ένα σύντομο χαιρετισμό και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, μεγάλη μας η χαρά που γίνεται και παραβρισκόμαστε σε αυτή την εξαιρετική συνάντηση. Για μένα επιτρέψτε μου να πω ότι είναι διπλή η χαρά, γιατί βλέπω εδώ μετά από μερικά χρόνια τον αγαπητό μου φίλο που είναι πρόεδρος στη μεγάλη κίνηση, την καινούργια κίνηση που έχει γίνει για την αναβάθμιση του συνεταιριστικού κινήματος, τον Αλέκο τον Κοντό. Μας συνδέει μακριά φιλία, εκτίμηση, σεβασμός. Ο Αλέκος ο Κοντός είναι ο άνθρωπος που πέρασε από το Υπουργείο Γεωργίας και ο οποίος γνωρίζει τα αγροτικά θέματα όσο μπορώ να πω ελάχιστη πολιτική στην Ελλάδα. Έχει προσφέρει, έχει δουλέψει και διαπιστώνω ότι έχει διάθεση να συνεχίσει την προσφορά και τη δουλειά. Και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ και εσείς και εμείς για να στηρίξουμε αυτή τη μεγάλη του προσπάθεια. Εγώ ως Μεσσήνιος θέλω να πω και κάτι άλλο ακόμα. Ο Αλέκος ο Κοντός, όταν πηγαίναμε στο Υπουργείο είτε ως βουλευτές, ως υφυπουργός και εγώ μια περίοδο που είχαμε συνυπάρξει, στο Άμυνας εγώ, στο Γεωργίας ο Κοντός, κουβεντιάζαμε και κουβέντιαζε με όλους και άκουγε και αποφάσιζε. Μαζί λοιπόν μετά από πολλές κουβέντες και συζητήσεις και αιτήματα φορέων, κουβεντιάσαμε πολλές φορές και αποφασίσαμε και μαζί ανακοινώσαμε και εξαγγείλαμε στους δημοσιογράφους στο Υπουργείο Γεωργίας το φιλιατρινό φράγμα. Στο Υπουργείο Γεωργίας το φιλιατρινό φράγμα, το οποίο προγραμματίσαμε, το είχε εντάξει, ξεκίνησε, έχει γίνει το έργο σχεδόν, έχει μαζευτεί νερό πολύ εκεί για να ποτίσει τα δέντρα, αλλά οι επόμενοι δεν προχώρησαν, δεν ενέταξαν το δίκτυο και δεν λειτουργεί ακόμα να προσφέρει στους αγρότες μας. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν το φιλιατρινό φράγμα και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Θα θυμίσω και κάτι άλλο. Όταν η Μεσσηνία αντιμετώπιζε το μεγάλο πρόβλημα με τις φωτιές το 2007, εγώ από το Υπουργείο Άμυνας προσπαθούσα να κατεβάσω αεροπλάνα και ό,τι άλλο μπορούσα να κάνω εδώ για να προστατεύσουμε τον ομό. Ο Κοντός ήταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Την επόμενη από τη φωτιά, του ζήτησα να στείλει ζωοτροφές, χορτάρι, καρπούς, ό,τι μπορούσε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σε δύο μέρες από τη φωτιά, στο Μιλιώτη, στη Μάνη, στον Ταΐγετο και όλες οι περιοχές που είχαν πληγεί από τη φωτιά, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι ιδιαίτερα που αντιμετώπιζαν τα προβλήματα, σε δύο μέρες έστειλε χρήματα, συνεννοήθηκε με την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας
και είχαν έρθει φορτηγά και ξεφόρτωναν χορτάρι από όλη την Ελλάδα και καρπό από όλη την Ελλάδα για να πάρουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που είχαν υποστεί τις ζημιές. Αυτά τα πράγματα γίνανε, δεν τα είδα να ξαναγίνουνε, αλλά θέλω εγώ όμως με τα δύο αυτά που σας είπα να τονίσω ποιος ήταν ο Αλέκος ο Κοντός, πώς λειτουργούσε, πώς δούλευε ως υπουργός και την προσφορά του στον νομό μας και στη Μεσσηνία. Εύχομαι λοιπόν αυτή η κίνηση που έχει ξεκινήσει να χουντώσει σε όλη την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ένα υγιές συνεταιριστικό κίνημα που θα λειτουργεί με βάση σωστές ένα καινούργιο και καλό νόμο που θα ψηφιστεί, ένα συνεταιριστικό κίνημα που θα λειτουργεί παράλληλα και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με τους εμπόρους. Χρειάζονται όλοι και όλα για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τα προϊόντα μας, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για καλύτερες εξωγεωγές, για τυποποίηση, για το καλό του αγρότη μας. Καλή δύναμη σε όλη αυτή την πορεία, συνεργασία, ενότητα, προσπάθεια και από την πλευρά τη δική μας η στήριξη θα είναι δεδομένη σε κάθε βήμα σας, σε κάθε αποφασή σας. Εύχομαι κάθε καλό σε όλους. Θα ήθελα να καλέσω το βήμα για ένα χαιρετισμό του βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Περικλήματα. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και εγώ τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κοντό, εδώ στη Μεσσηνία. Νομίζω ότι ο συνάδελφος, ο κύριος Λαυρόπουλος, ο Υπουργός, θα είπε όλα για τον κύριο Κοντό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδυάσει την πολιτική του σταδιοδρομία με τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική παραγωγή από υψηλές θέσεις. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επέλεξε να αφήσει την πολιτική για να ασχοληθεί πράκτος με τον αγροτικό τομέα, δημιουργώντας αυτό το πρωτοποριακό και καινοτομικό σύνδεσμο που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην παραγωγή στη χώρα μας. Επιτρέψτε μου όμως να πω το εξής, ότι είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια εξωστρέφεια της Ένωσης Μεσσηνίας, τέτοια, που έχει βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα του αγροτικού συνεταιριστικού του συνδεσμού, του συνεταιριστικού κινήματος στη Μεσσηνία, σε όλο τον κόσμο. Και αυτό πραγματικά οφείλεται στα νέα παιδιά που έχουν αναλάβει στη διοίκηση, σε θέσεις ευθύνης, που βλέπω ότι παλεύουν και δουλεύουν με καινοτόμες μεθόδους, με νέα δεδομένα, κάτι που δεν το είχαμε συνηθίσει αυτά τα χρόνια και τους αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι ο μετασχηματισμός, η μετεξέλιξη μάλλον του αγρότη σε επαγγελματία παραγωγό περνάει μέσα πρώτον από τη συνεχή εκπαίδευση και δεύτερον από το θέμα της σημερινής μας συνάντησης σήμερα, την αξιοποίηση του ρόλου της Ευφυΐου Γεωργίας. Γιατί τι κάνει αυτό ακριβώς, συνδυάζει τις νέες τεχνολογίες που στην εποχή μας όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σε υπέρτατο βαθμό, συνδυάζει την επιστημονική γνώση αλλά και τα ερευνητικά αποτελέσματα όλων αυτών των στοιχείων έτσι ώστε να πετύχουμε τη βελτίωση της καλλιέργειας ως όφελος του παραγωγού. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ιδιαίτερα εδώ στη Μεσσηνία, τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ιδιαίτερα στο ελαιόλαδο. Με την κλιματική αλλαγή, με τις παθήσεις, με τις ασθένειες που έχουν δημιουργήσει σημαντικό πλήγμα στην οικονομία του λαδιού στον νομό μας. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι είναι πολύ χρήσιμο όλο αυτό που συμβαίνει να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Και για να το διαχειριστούμε μπορούμε να το διαχειριστούμε μόνο αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για να μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον της παραγωγής μας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντική τη σημερινή ενημερωτική μερίδα. Εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο. Είναι προφανές ότι θα είμαστε όλοι μας και εγώ προσωπικά συμπαραστάτης και αλλαγός σε κάθε προσπάθεια που θέλετε να κάνετε, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας μαζί με τον τουρισμό μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν το σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης του τόπου μας και είναι αυτοί οι πυλώνες που μας κράτησαν και όρθιους τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης που περνάει η πατρίδα μας. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Θα ήθελα να καλέσω το βήμα για να σας δημοχαιρετήσω τον κύριο Στάθη Αναστασόπουλο, αντιπεριφέρειας Μεσσηνίας. Κύριε Πρώην Υπουργέ, αγαπητοί συνεταιριστές, φίλες και φίλοι, θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να τονίσω την μεγάλη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων, από όπου και αν προέρχονται.
ιδιαίτερα όταν προέρχονται από τον επικεφαλής μιας νέας δομής της οποίας προείσταται ο κύριος Κοντός, για τον οποίο ακούσαμε όλα αυτά τα καλά λόγια και για τα οποία και εγώ συμφωνώ και υπαυξάνω. Γνωριζόμαστε από παλιά, ήταν πάντα δραστήριος και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι εξίσου ίσως και περισσότερο δραστήριος σε αυτό τον νευραλγικό νέο πόστο. Θεωρώ λοιπόν ότι η γεωργία, ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που θα μας βγάλει από την κρίση ολοσχερός, αν βέβαια αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν και τον πλουτοπαραγωγικό πλούτο που διαθέτει η χώρα μας. Ακούσαμε πιο πριν όσον αφορά την ιστορία ενός μεγάλου έργου που είναι το Φιλιαδρινό Φράγμα. Είναι τελείως απαράδεκτο να κάνει τόσα χρόνια να τελειώσει. Ολοκληρώθηκε το 2007. Τα δίκτυα τα είχαν ξεχάσει. Τώρα λέει ξεκινάμε με τη νέα κυβέρνηση, δηλαδή για να προχωρήσουμε τις απολωτριώσεις. Θέλει και απολωτριώσεις για να γίνουν παντού τα δίκτυα όπως πρέπει, που σημαίνει μεγάλη καθυστέρηση. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή έχουμε δεσμευτεί με δηλώσεις και δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη μας, του Παναγιώτη Νίκα, ότι θα δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στον πρωτογενή τομέα και να υποστηρίξουμε τις υποδομές οι οποίες τόσα χρόνια έχουν αφαιθεί στην τύχη τους και έχουν υποβαθμιστεί, αλλά και κυρίως να προχωρήσουμε σε έξυπνες λύσεις και στη γεωργία. Με ό,τι αυτό σημαίνει και το οποίο θα έχουμε την χαρά να το ακούσουμε στην πορεία. Εκτός όμως από αυτές τις έξυπνες πρέπει να προχωράμε και με την κανονική διαδικασία. Φερρυππίν, έλεο, συγκομιδή. Έρχεται μια καλή χρονιά για φέτος. Παίρνουμε όμως τα μέτρα μας και χθες ήμουνα και εγώ στο Γενικό Γραμματέα, τον αρμόδιο, τον κύριο Στρατάκο, όσον αφορά την δακοκτονία της επόμενης χρονιάς, διότι υπάρχουν αιτήματα από τις διευθύνσεις των ΔΑΟΚ της Μεσσηνίας που είμαστε για αύξηση του προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι θα το πράξει ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Θεοδωρικάτος, και θα έχουμε μια καινούργια νέα χρονιά πάλι καλή όσον αφορά την δακοκτονία. Ευτυχώς φέτος και οι κλιματολογικές συνθήκες βοήθησαν, θα έχουμε μια άριστη ποιότητα ελαιολάδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ένωση για την πρόσκληση και για την πρωτοβουλία και όλους όσοι συμμετέχουν και έχουμε καλή επιτυχία στο συνέδριο. Εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού για τα καλά σας λόγια, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους Πρόεδρους Συνεταιρισμού που βρίσκονται σήμερα εδώ από όλη την Ελλάδα. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας και ταυτόχρονα αποτελεί και μεγάλη πρόκληση να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που όντως γίνεται στην Ένωση Μεσσηνίας τα τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να εξυγειαστούμε, γιατί τα βάρη του παρελθόντος ήταν πάρα πολλά, και βέβαια να μπορέσουμε μέσα από υγιείς και επικοδομητικές συνεργασίες να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη των παραγωγών που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια και με νέες υπηρεσίες, και ταυτόχρονα βέβαια να μπορέσουμε να ανακτήσουμε ένα ισχυρό βαθμό παρεμβατικότητα σε μια σειρά από προϊόντα, ούτως ώστε ακριβώς να επιτελέσουμε έναν ευρύτερο ρόλο που αυτός πρέπει να είναι κιόλας ο ρόλος των συνεταιρισμών. Μέσα σε αυτό το κομμάτι είναι οι συνεργασίες και οι συνέργειες, και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΑ Επιχειρήν που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, τον κύριο Μαυρουδή, και βέβαια και τον πρόεδρο του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, τον κύριο Ζακυνθινό, που μας θυμάται με την παρουσία του, και τον κύριο Δημόπουλο από το Τμήμα Γεωφωνίας, που πραγματικά προσπαθούμε να τους έχουμε δίπλα μας και να μας έχουν δίπλα τους οτιδήποτε χρειαστούν. Ένα μεγάλο κομμάτι συνεργασίας έγινε μέσα στον ίδιο ΣΑΣΟΕ, του οποίου είμαστε μέλη. Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου μας, ο κύριος Γιώργος Κατσούλης, είναι εκπρόσωπος της Μεσσηνίας στον ΣΑΣΟΕ. Γιώργο, ένα σύντομο χαιρετισμό να απευθύνει στην εκδήλωση, ούτως ώστε να ξεκινήσει μετά ο κύριος Κοντός. Γεια σας και από μένα. Μετά από πρόσκληση της Ένωσης Μεσσηνίας, να συμπτύμα αποτελεί μέλος του συνδέσμου μας, του ΣΑΣΟΕ. Αποδεχόμενη την πρόσκληση λοιπόν αυτή, συνεδριάσαμε ξεκινώντας από εχθές Παρασκευή, κάναμε συναντήσεις με πολλούς συνεταιρισμούς από τον νομό και έγινε μια μεγάλη διεθνή συζήτηση, καθώς και σήμερα το πρωί στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου της Καλαμάτας εδώ δίπλα είχαμε την τιμή να βρεθούμε με προσώπους οι οποίοι παρίστανται και εδώ αρκετοί από αυτούς και ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις, συζητήσαμε κάποια φλέγοντα ζητήματα
για την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περίοδου. Είναι χαρά μας να φιλοξενούμε τους συνεργάτες μας, τη Γεια Επιχειρήν, την εταιρεία Republic, για να μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτή την ημερίδα. Θέλω και εγώ από μεριάς μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους από εσάς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και για να μην σας κουράσω να προχωρήσουμε γρήγορα στη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να σας μιλήσω λοιπόν καλώς το βήμα τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεδρικών Αναλώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, τον κύριο Κοντό, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την ομιλία. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που είμαστε σήμερα εδώ μαζί. Μου δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία μετά την πρόσκληση που απίθυνε η Ένωση Μεσσηνίας να είμαι εδώ με τους συνεργάτες μου από τον Σύνδεσμο των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων της Ελλάδας για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την εξυγίαση της οργάνωσης πρώτα-πρώτα αλλά και τις προοπτικές του συνεταιριστικού κινήματος και του αγροτικού τομέα στην Μεσσηνία. Η Ένωση Μεσσηνίας πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ ζωντανή οργάνωση, έτσι, πέρασε από χίλια κύματα, έτσι, από πολύ μεγάλες δυσκολίες, όμως κρατιέται όρθια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 23.000 αγρότες κάθε χρόνο την εμπιστεύονται και κάνουν δηλώσεις σώζεται. 1.000.000 κιλά ελαιόλαδο διακινεί με επιτυχία. Και παρότι η σημερινή διοίκηση κουβαλάει έτσι, κάποια προβλήματα στο παρελθόν, εντούτοις μπήκαν μέσα οι άνθρωποι, ανέλαβαν ευθύνες, πήραν υποχρεώσεις, πήραν βάρη που δεν τους αναλογούσαν και το προχωράνε το καράβι. Και είμαστε εδώ εμείς για να στηρίξουμε αυτές όλες τις προσπάθειες. Αγαπητέ Γιάννη, ο Γιάννης Λαυρόπουλος, ξέρετε, μας συνδέει μια πολύ ζεστή φιλία και με στήριξε σε δύσκολες πραγματικά ώρες στην πολιτική μας διαδρομή. Ένας πολύ πιεστικός πολιτικός πραγματικά, όταν είναι για το καλό της Μεσσηνίας. Δουλέψαμε μαζί στο θέμα του φράγματος και σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ, Γιάννη μου. Επίσης, χαίρομαι που συναντώ τον κύριο Μαντά, ένα νέο πολιτικό. Και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάθε επιτυχία, κύριε Μαντά. Νέος άνθρωπος είστε. Εύχομαι να προχωρήσετε έτσι δυναμικά. Τον αντιπεριφερειάρχη τον γνωρίζω πολύ καλά. Κάναμε πολλές σκέψεις μαζί εδώ στην Νομαρχία, νομάρχης τότε. Πάλευε για τη Μεσσηνία με έναν πολύ καλό μου φίλο, έναν ικανό νομάρχη, τον Δημήτρη τον Δράκο. Έτσι, δουλέψαμε μαζί και φτιάξαμε μαζί αρκετά πράγματα. Και βέβαια θέλω να πω ότι εδώ στην Καλαμάτα, ότι εμείς στο Σύνδεσμο έχουμε και έναν σύμβουλο, να ξέρετε, άτυπο, τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης, ό,τι χρειαστήκαμε και όποια πόρτα ζητήσαμε να μας βοηθήσει να την ανοίξουμε, το έκανε. Και το έκανε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Και είναι συνεχώς δίπλα και μας στηρίζει και μας βοηθάει. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο πιθανώς πολλοί να μην γνωρίζετε εδώ στην Μεσσηνία, ότι το γεγονός ότι κρατήθηκαν οι επιδοτήσεις στο ύψος των προηγούμενων πλαισίων, το πλαίσιο που πέρασε, οφείλεται καθαρά στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος στο κρίσιμο συμβούλιο κορυφής, όπου συζητήθηκε το θέμα της κατανομής των πόρων, έδωσε μια τεράστια μάχη. Και να κρατηθούν οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο που είναι σήμερα. Και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί τότε πρέπει να ξέρετε ότι είχαν μπει νέες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βουλγαρία, Ρουμανία, και θέλανε ένα πολύ μεγάλο πακέτο να πάρουν και αυτοί, και ότι τότε επίτροπος Γεωργίας ήταν Ρουμάνος. Ο Τσόλος, ο οποίος πίεζε πάρα πολύ έτσι ώστε να φύγουν από τις παλιότερες χώρες επιδοτήσεις και να πάνε στις νέες χώρες. Και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Για να λέμε αλήθειες, γιατί εμένα μου αρέσει να λέω αλήθειες, έτσι, για το τι προσέφερε ο καθένας μας στον αγροτικό τομέα και στους Έλληνες αγρότες. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να συζητήσουμε κάποια θέματα που αφορούν το συνεταιριστικό κίνημα και κάποια θέματα που αφορούν το μέλλον, την προοπτική που λέγεται νέα κοινή αγροτική πολιτική και πώς αυτό δένει βέβαια με την ΕΦΗ Γεωργία. Ο σύνδεσμός μας έχει πάνω από 100 συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις. Πάνω από 100. Δημιουργήθηκε όταν απαξιώθηκε η Πασεγές.
και όταν διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην στήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων και των συνεταιρισμένων αγροτών πριν από 3 περίπου χρόνια. Ο τζίρος που κάνουν τα μέλη μας ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Και οι περισσότερες οργανώσεις μας κινούνται σε φάσεις αναπτυξιακές. Και κάποιες από αυτές καταβάλουν προσπάθεια να εξηγερθούν και να προχωρήσουν. Και πιστεύουμε ότι θα το κατορθώσουν αυτό. Η πρώτη ενέργεια που κάναμε ήταν να πείσουμε τον πολιτικό κόσμο, διότι εγώ είμαι από αυτούς που τιμούν τους πολιτικούς. Εγώ τιμώ τον Γιάννη για την πολύχρονη προσφορά του. Τον κύριο Μαντά που άφησε αυτό που είχε και δίνει τη ζωή του έτσι για κάτι καινούργιο, που γίνεται περιφερειάρχη. Να πείσουμε τον πολιτικό κόσμο να αλλάξει εικόνα για τους συνεταιρισμούς. Γιατί μέχρι τότε μόνο κακά ακούγονταν, δεν ακούγονταν καλά. Και κατορθώσαμε μετά από πολλές συναντήσεις, συζητήσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους πολιτικούς αρχηγούς, να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου όλο πλέον το πολιτικό σύστημα δέχεται και το δηλώνει αυτό ότι μονόδρομος για τη στήριξη των Ελλήνων αγροτών, των φτωχών αγροτών, είναι ένα υγιές και δυνατό συνεταιριστικό κίνημα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να σας πω ότι επίσης γίναμε γρήγορα μέλος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμού της ΠΑΣΕΤΑ. Πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο φέρνουμε τα θέματα των Ελλήνων αγροτών και των ελληνικών συνεταιρισμών. Κάναμε 2 πολύ επιτυχημένα συνέδρια και προχωρούμε και το 3ο. Για όλα τα θέματα, τα μεγάλα που απασχολούν την ελληνική γεωργία, κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Πρόσφατα καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τους συνεταιρισμούς, που έχει μια εντελώς διαφορετική διάσταση από αυτήν που είχαν οι προηγούμενοι νόμοι. Απεγκλωβίζουμε το συνεταιριστικό κίνημα από τον εναγκαλισμό του κράτους και κάνουμε σαφές ότι συνεταιρισμοί και συνεταιριστικό κίνημα σημαίνουν ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν σημαίνουν κρατισμός. Αφήστε μας να δουλέψουμε, λέμε, με μια κατεύθυνση στην αγορά και δίνουμε την δυνατότητα μέσα από συγχωνεύσεις με ειδικά κίνητρα, μέσα από δυνατότητα να μπουν και οι ιδιώτες επενδυτές να γίνουν πιο ισχυρά τα σχήματα αυτά. Και επίσης η πρότασή μας έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέμε στην πολιτεία, αφού αναγνωρίζει τον ρόλο του συνεταιρισμών, αφού εμείς διακινούμε και το τελευταίο κιλό αγροτικού προϊόντος με απόλυτο διαφανή τρόπο, δώσει κίνητρα στους αγρότες, φορολογικά και άλλα κίνητρα, να ενταχθούν στους συνεταιρισμούς. Είναι ένας νόμος πρωτοποριακός. Ελπίζουμε να γίνει σε ένα μεγάλο κομμάτι του δεκτός από το Υπουργείο Γεωργίας, να έρθει στην Ελληνική Βουλή και βέβαια πιστεύω ότι θα τον υποστηρίξουν εδώ εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να γίνει νόμος του κράτους. Θέμα της σημερινής συζήτησης είναι εδώ η υγεία επιχειρήν που παίζει ένα σημαντικό ρόλο έτσι, σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται έγκυρη, σωστή καταβολή επιδοτήσεων, στήριξη σε πάρα πολλούς τομείς του αγροτικού τομέα. Θέμα λοιπόν εδώ είναι η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η πολιτική που θα εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2021. Και είναι μια τεράστια πρόκληση και τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Να πάρουμε εμείς, σαν Έλληνες, σαν Υπουργείο Γεωργίας, σαν συνεταιρισμοί, σαν πολιτικό σύστημα, τις σωστές αποφάσεις, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που θα έχει μια κοινή αγροτική πολιτική. Θα ήθελα να σας πω ότι η διαφορά που έγινε με τις προηγούμενες, με τα προηγούμενα πλαίσια είναι ότι πλέον καθαρά εμείς αποφασίζουμε. Αν θυμάστε παλιά είχαμε κανονισμό για το ελαιόλαδο, κανονισμό για το βαμβάκι, κανονισμό για τον καπνό. Έτσι. Τώρα πλέον λέει η Ευρώπη, έλα Ελλάδα, έλα χώρα, έλα να έρθουν όλες οι χώρες να κάνουν ένα σωστό εθνικό σχέδιο, πάρτε τα χρήματα και μοιράστε τα σωστά εσείς. Πάρτε εσείς τις κατευθύνσεις που πρέπει να μπουν στην αγροτική σας πολιτική. Εσείς ξέρετε ποια είναι η προοπτική, ποιο είναι το μέλλον, τι θέλετε και κάντε την κατανομή αυτήν. Άρα έχουμε μια τεράστια ευθύνη, όλοι μας, πολιτική ηγεσία, συνεταιρισμοί αγροτών και τοπική αυτοδιοίκηση φυσικά, να καθίσουμε να δουλέψουμε από κοινού και να διαμορφώσουμε ένα σωστό εθνικό σχέδιο, έτσι ώστε να πάνε τα χρήματα εκεί που πρέπει να πάνε και να αξιοποιηθούν από το δεύτερο πυλώνα τα κονδύλια όπως πρέπει να αξιοποιηθούν. Διότι θεωρώ πραγματικά ότι κάτι δεν πάει καλά όταν με τόσο κόπο Γιάννη κάναμε ένα φράγμα, έτσι. Και δεν ήταν μια μικρή υπόθεση αυτή.
σχέδιο τη μελέτη την κάνατε εσείς που ξέρετε στην Ομαρχία, εμείς τρέξαμε, το εγκρίναμε και να μην έχει πάει το νερό στους αγρότες. Και δεν έγινε μόνο εδώ η προσπάθεια αυτή για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, έγινε προσπάθεια σε όλη τη χώρα. Όπου βρήκαμε βήκο αόρτα και όπου υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσαν να τρέξουν και να βοηθήσουν, εμείς μπήκαμε και κάναμε δουλειά. Δουλειά έγινε και στην πόλη του και εκεί δεν τελείωσε η δουλειά. Δουλειά έγινε και στον Ανάβαλο, στην Αργολίδα και εκείνη σε εξέλιξη η δουλειά. Έγινε ένα εξαιρετικό ερδευτικό στη Θεσσαλονίκη. Έγινε ένα πολύ καλό ερδευτικό στην Πιερία. Έγινε σε όλη την Ελλάδα. Δουλειά για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Όμως είναι πολύ ήπειρο ότι στο πλαίσιο που τρέχουμε, η δράση που έχει σχέση με τους υδάτινους πόρους και τα έργα όλα αυτά δεν έχει ενεργοποιηθεί. Είναι ανενεργή δηλαδή, έτσι. Και όταν θα πάμε τώρα να συζητήσουμε για το επόμενο πλαίσιο και πούμε θέλουμε χρήματα για να κάνουμε όλα αυτά τα έργα, θα μας πούνε γιατί δεν πήρατε τα χρήματα στο προηγούμενο πλαίσιο. Γιατί δεν γίνουν απορροφήσεις. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε πλέον πολύ σοβαρά πού πρέπει να πάει η γεωργία. Και πρέπει να συμφωνήσουμε ορισμένα πράγματα. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος εδώ μέσα στο ακροατήριο που να μην θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις θα πρέπει να πάνε σε αυτούς που παράγουν. Αυτό είναι μία βασική αρχή. Αυτός που παράγει θα πρέπει να ενισχύεται. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε όλοι, να το κατανοήσουμε όλοι, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε από μία βασική αρχή. Δεύτερο, θα πρέπει να δούμε ποιους τομείς και ποιους κλάδους πρέπει να ενισχύσουμε και έχουν προοπτική δηλαδή, έτσι. Ελαιόλαδο για παράδειγμα, δεν πρέπει να ενισχυθεί η μεταποίηση. Η τυποποίηση, δεν πρέπει να κάνουμε επώνυμα προϊόντα, πρέπει να συνεχίσουμε να εξάγουμε το ελαιόλαδο σε χύμα μορφή και κάποιοι άλλοι να υποφελούνται από την υπεραξία του προϊόντος. Ορίστε λοιπόν πεδίο δόξης λαχνών. Τρίτο, δεν πρέπει να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε τους νέους αγρότες, αυτοί οι οποίοι είναι η προοπτική, το μέλλον και το αύριο της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Θα πρέπει να τους αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Ειδικά μέτρα λοιπόν μέσα από το πλαίσιο που πάει να δημιουργηθεί τώρα το εθνικό φάκελο για τους νέους αγρότες. Τρίτον, τι γίνονται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Και οι αγρότες και οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές και τι γίνονται και οι μικροί. Γιατί εντάξει, ναι, να κάνουμε επιχειρηματίες αγρότες, αυτός είναι ο σχεδιασμός, έτσι. Να κάνουμε ισχυρά συνεταιριστικά σχήματα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί φτωχοί άνθρωποι, τους οποίους θέλουμε να κρατήσουμε στη γεωργία. Δεν πρέπει να υπάρξει μια ειδική μέρημνα μέσα από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική στη στήριξη των ανθρώπων αυτών. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θα πρέπει να μας απασχολήσουν την περίοδο που έρχεται μπροστά μας, έτσι. Ήδη εμείς σαν ΣΑΣΟΕ έχουμε ξεκάθαρες θέσεις για το κομμάτι αυτό. Ήδη δημιουργούμε την πρόταση και θα την καταθέσουμε στο Υπουργείο Γεωργίας, έτσι ώστε να υπάρχει ένας μπούσουλας που να μπορέσει το Υπουργείο να πατήσει και να προχωρήσει. Και θέλω να σας πω ότι ένας από τους ρόλους που έχουμε είναι να αποτελούμε ένα σύμβουλο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και των κομμάτων. Διότι εμείς μόνο καλό έχουμε να προσφέρουμε με τις θέσεις και τις ιδέες μας και εμείς έχουμε άμεση σχέση με τον παραγωγό. Τα διοικητικά μας συμβούλια δεν γίνονται στην Αθήνα, γίνονται σε όλη την περιφέρεια. Για να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν και βέβαια να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε στην επίλυσή τους. Πώς κολλάει τώρα η ευθύνης γεωργία σε όλο αυτό το σύστημα, έτσι. Τι είναι καταρχάς η ευθύνης γεωργία? Είναι ένα σύστημα, θα μας τα εξηγήσουν οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικός, έτσι, που δίνει τη δυνατότητα να πετύχουμε κάποιους στόχους. Στόχους πρώτους, πώς θα μειώσουμε, πώς θα κάνουμε πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Πώς θα μειώσουμε το κόστος παραγωγής, για παράδειγμα, έτσι. Στόχος δεύτερος, πώς θα προστατεύσουμε το περιβάλλον. Πώς θα προλάβουμε κάποια θέματα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Τεράστιο θέμα η κλιματική αλλαγή. Υπήρξε αντικείμενο συζήτησης στο προηγούμενο συνέδριο μας. Στόχος τρίτος, πώς θα τα κερδίσουμε όλα αυτά εδώ και θα δώσουμε προστιθέμενη αξία στο προϊόν μέσω από κάποια πιστοποιητικά υλικά που θα λένε ότι αυτά τα προϊόντα παράγονται μέσα από μια διαδικασία ευφυούς γεωργίας. Και δεν μιλούμε να πάρουμε πιστοποιητικά χωρίς να κάνουμε δουλειά. Μιλούμε να γίνει η δουλειά και να πιστοποιηθεί η δουλειά αυτή και να προληθεί η δουλειά αυτή. Θέλω να σας πω ότι η δική μας εταιρεία, εγώ εκτός από το σύνδεσμό μας, είμαι γενικός διευθυντής σε μια εταιρεία καπνού επάνω στην Ουθράκη που είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία και η δεύτερη μεγαλύτερη στα Βαλκάνια, στον καπνό. Εμείς λοιπόν παγκόσμια είμαστε η πρώτη εταιρεία που ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε την ευφυή γεωργία. Και στην πρώτη χρονιά
Είδαμε σημαντικά αποτελέσματα, είδαμε βελτιώσεις στην πράξη πλέον, έτσι. Διότι άλλο είναι να κάνεις ένα σχέδιο, ένα πλάνο και άλλο το εφαρμόσεις το πλάνο αυτό. Είδαμε και μείωση παραγωγής, και μείωση κόστους παραγωγής και προστασία περιβάλλοντος και κυρίως πλέον έχουμε πλήρη χνηστιμότητα. Δηλαδή μέσα από το σύστημα αυτό γνωρίζουν επακριβώς το τι χρησιμοποιεί ο κάθε παραγωγός, τι προϊόντα χρησιμοποιεί, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τι μεθόδους χρησιμοποιεί, πώς παίρνει πληροφόρηση και μπορεί να αξιοποιήσει όλες αυτές τις γνώσεις με τον καλύτερο τρόπο. Και ξέρετε επίσης τι μας έχει βοηθήσει, ότι πλέον προβάλλουμε αυτή την προσπάθεια διεθνώς στους μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που αγοράζουν τσιγάρα και έχουμε ένα επιπλέον για να μπορούμε να δίνουμε τα προϊόντα μας με καλύτερους όρους έναντι των ανταγωνιστών μας. Άρα είναι μείζον θέμα να μπορέσουμε να πωλήσουμε την ευφυή γεωργία, να εφαρμόσουμε πρώτα και δεύτερον να την πωλήσουμε βέβαια και στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, έτσι ώστε να υπάρχει και η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση όσον αφορά την εφαρμογή της ευφυής γεωργίας και την υλοποίηση των σχεδίων που εντάσσονται σε αυτή. Είναι πανάκια? Όχι, δεν είναι πανάκια τίποτε. Έτσι. Για μένα, αν θέλω να ξέρετε ότι πανάκια είναι να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια. Έτσι. Ο στόχος είναι αυτός, διότι χωρίς αγρότες δεν υπάρχει ελληνική γεωργία. Και είπα προηγουμένως στην συζήτηση που είχαμε, δύο μέρες είμαστε εδώ, στη συζήτηση που είχαμε στο Δήμο, ότι ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει μια μεγάλη πλάνη όσον αφορά την ελληνική γεωργία και την αγροτική πολιτική. Και η πλάνη είναι ότι κάποιοι στην Αθήνα, βλέποντας τα στοιχεία, έτσι, τα οικονομικά στοιχεία, λένε, μα τι ρόλο παίζει η ελληνική γεωργία, αφού το αγροτικό ΑΕΠ είναι πολύ περιορισμένο, είναι 4-5%. Προφανώς δεν καταλαβαίνουν γιατί μιλάμε. Διότι λένε, η παραγωγή του αγρότη, αυτό είναι μόνο δηλαδή η ελληνική γεωργία, είναι μόνο η αγροτική παραγωγή. Για φανταστείτε πώς θα ήταν η Καλαμάτα, τα καταστήματα της Καλαμάτας χωρίς να υπήρχαν οι αγρότες και η αγροτική παραγωγή, το αγροτικό εισόδημα. Για φανταστείτε τι θα γινόταν οι εταιρείες που μεταποιούν αγροτικά προϊόντα, αν δεν υπήρχε η αγροτική παραγωγή. Για φανταστείτε τι θα γινόταν οι εξαγωγές γενικότερα, γιατί εκεί το πράγμα πλέον αλλάζει, έτσι. Διότι κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών και πού θα πήγαινε το έλλειμμα του ισοζυγίου των εποχών συναλλαγών αν δεν υπήρχαν τα αγροτικά προϊόντα. Για βάλτε τα όλα αυτά σε μία σειρά και μην υπολογίζουμε την αγροτική παραγωγή παίρνοντας υπόψη και την παραγωγή των 5 εκατομμυρίων ανθρώπων της Αθήνας, αλλά να δούμε τι γίνεται στην ελληνική περιφέρεια. Θα υπήρχε ελληνική περιφέρεια? Θα υπήρχε Ήπεθρος αν δεν υπήρχε ο αγρότης, αν δεν υπήρχε η αγροτική παραγωγή? Άρα για μένα αυτός πρέπει να στηριχθεί πρώτιστα. Αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσει και όλα τα εργαλεία. Και ένα από τα κύρια εργαλεία που αρχίζει και συζητείται πάρα πολύ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείων, Συνεδριστικών Οργανώσεων είναι και η Ευφυής Γεωργία, η οποία εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα με πολύ αποτελεσματικό τρόπο από την ΓΕΑ και από τους άλλους φορείς που ενεργοποιούν στο κομμάτι αυτό. Κατά συνέπεια, μιλούμε για μια νέα τεχνολογία. Μιλούμε για την νέα κοινή αγροτική πολιτική και ετοιμάζουμε τις προτάσεις μας, προτάσεις οι οποίες θα είναι προς το μέλλον, προτάσεις οι οποίες δεν θα οδηγήσουν σε νέες χαμένες ευκαιρίες, προτάσεις οι οποίες θα στηρίξουν τους νέους αγρότες, τους αγρότες και το συνεταιριστικό κίνημα και έτσι μπορούμε να ατενίσουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Θέλω να σας πω ότι για εμάς το συνεταιριστικό κίνημα χαμένες ευκαιρίες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν χαμένες ευκαιρίες, κερδισμένες ευκαιρίες υπάρχουν. Και πάντοτε λέμε το εξής, επειδή λένε, μα δεν έχει κεφάλαια το συνεταιριστικό κίνημα. Θέλω να σας πω ότι για μένα ο μεγαλύτερος συνεταιριστής που πέρασε από τη χώρα ήταν ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Ένας ποτισμένος άνθρωπος, έτσι. Έστησε πασιγές, έστησε συνεταιριστικές εταιρείες, έστησε οργανισμούς, έκανε τρομερή δουλειά. Ο Μπαλτατζής πέθανε στην Ψάθα, βέβαια, έτσι. Όπως και οι περισσότεροι συνεταιριστές. Και αυτός λοιπόν, ξέρετε τι έλεγε. Όταν του λέγανε, κύριε Πρόεδρε, στο συνεταιριστικό κίνημα δεν έχουμε κεφάλαια. Έλεγε, κεφάλαια ψάχνουμε να βρούμε. Αν βρούμε κεφάλαια, θα βρούμε και τα κεφάλαια. Με τις λίγες αυτές σκέψεις, θέλω για μια άλλη φορά να ευχαριστήσω την Ένωση Μεσσηνίας, τον Γιώργο τον Κατσούλη που είναι Γενικός Γραμματέας. Η Ένωση είναι μέλος του ΣΑΣΟΕ και από τα πρώτα και πιο δυναμικά μέλη. Να ευχηθώ, παιδιά, όλες οι αποφάσεις που θα έχουμε από εδώ και πέρα να είναι θετικές, να συνεχίσετε την προσπάθειά σας, εμείς θα είμαστε δίπλα. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είστε κοντά,
τον Γιάννη, τον κύριο Μαντάτο, τον Περιφερειάρχη, όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους, τον κύριο καθηγητή που είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Κοντά μας είναι και ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, θέλω να σας πω, που είναι από τις πιο υγιείς και δυναμικές ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Προσέξτε, και είναι και μια πολυεθνική εταιρεία, έτσι. Διότι 49% μέτοχοι είναι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι μια πρότυπη, θα έλεγα, συνεταιριστική οργάνωση. Να ευχαριστήσω τα μέλη του ΣΑΣΟΕ, του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι εδώ και όλους εσάς που είστε εδώ για να γίνει αυτή η τόσο σοβαρή και υποδομητική συζήτηση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της συζήτησης μας και της εκδήλωσης που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ.